Πάμε να δούμε γρήγορα τη νέα επένδυση και το νέο επιχειρηματικό βήμα του Νίκου Οικονομόπουλου, του γνωστού τραγουδιστή, ο οποίος έφτιαξε ένα υπερπολιτελέστατο ξενοδοχείο με σουίτες στη Μύκονο. Ναι, στη Μύκονο λοιπόν αποφάσισε να κάνει το νέο του επαγγελματικό... Πάμε, παρακαλώ, θα πάμε, για πες μας. Το νέο του επαγγελματικό εγχείρημα ο Νίκος Οικονομόπουλος. Να πούμε λοιπόν ότι... Μια και είχε μια ιδιαίτερη αγάπη και στη Μύκονο, γιατί έκανε και πολλές εμφανίσεις εκεί, πήγαινε συχνά και για διακοπές, αποφάσισε να φτιάξει ένα όμορφο υπερλούξ ξενοδοχείο, υπερπολιτελέστατο, 21 λοιπόν σουίτες. Η κάθε μία διαθέτει δικιά της ιδιωτική πισίνα, έχει μέσα το ξενοδοχείο όλες τις ανέσεις, είναι 1,7 χιλιόμετρα από την παραλία Πάνορμος και 2,8 χιλιόμετρα την παραλία του Αγίου Σαούς. Πάμε και φωτογραφίες, παρακαλώ, να δούμε και πώς είναι και το ξενοδοχείο. Ναι, να το δούμε, θα το δούμε. Έχουμε και τις φωτογραφίες, να τις δούμε. Να πούμε... Ναι. Είναι οι φωτογραφίες ξενοδοχείο Μύκονος, θα τις δούμε τώρα σε πολύ λίγο. Είναι 500 μέτρα λοιπόν μακριά από τη φημισμένη παραλία Λέμαγου στη Μύκονο και αυτή την περίοδο κάθε σουίτα, είναι αυτό που βλέπουμε, κάθε σουίτα νοικιάζεται λοιπόν για 500 ευρώ τη βραδιά. Το ξενοδοχείο από διαθέτει... 500 έως... Για 500... Ξεκινάει από 500, από 500 ξεκινάει και φτάνει κατά πολύ πάνω. Αυτή την περίοδο, προφανώς τώρα πριν μπει και ο Αύγουστος, κάθεται στα 500. Εδώ είναι από 500 έως 2.000 ευρώ, λένε πληροφορίες, κοστίζει μία νύχτα το να μείνεις στο ξενοδοχείο του Οικονομόπουλου. Βλέπουμε τις φωτογραφίες, βλέπουμε τις εικόνες. Για μία νύχτα μιλάμε, δεν μιλάμε για να μείνεις 15 μέρες. Μία νύχτα κοστίζει. Για τη νύχτα, από 500 έως 2.000 είναι λοιπόν τη βραδιά. Συνεχίζουμε. Έχει μέσα σπα, γυμναστήριο και αίθουσα μασάζ. Είναι και οι εικόνες που βλέπουμε. Αυτό είναι λοιπόν το φτωχό ξενοδοχείο. Κοιτάξτε, από ό,τι έμαθα είναι κι άλλοι τρεις νομίζω στο κόλπο μαζί εκεί πέρα στην επένδυση. Μακάρι να πάει καλά. Ποιο κόλπο, κύριε Καραγιάννη, τι αυτά που λέτε? Στην επένδυση το κόλπο. Από ό,τι ξέρω, βέβαια, φέτος η Μύκονος είναι 20% κάτω σε κρατήσεις. Μπορεί μεν όντως πάρα πολλοί celebrities να πάνε κτλ. Αλλά από θέμα επί της ουσίας τουρισμού βλέπουμε ότι έχει πτώσει. Μακάρι να μην έχει, γιατί να στηριχτεί και η εγχώρια αγορά. Από εκεί και πέρα είναι ρίσκο, ξέρετε, οι επενδύσεις. Να βάλουμε λίγο μυαλό, γιατί δεν γίνεται να πας να φας ένα σουβλάκι και να πληρώνεις 15 ευρώ ένα σουβλάκι. Να πας να φας μια σαλάτα και χωριάρι και να πληρώνεις 40 ευρώ. Αυτά λοιπόν έχουν κάνει και γυρίζουν οι τουρίστες στην πλάτη στη Μύκονο. Πήγανε κάποιοι λοιπόν για αισχροκέρδεια και διώξαν τον τουρισμό. Αυτό έχει γίνει, κύριε Καραγιάννη. Εδώ πήγε μία τουρίστρια, έφαγε ένα ψάρι, λέει πλήρωσε πόσα λεφτά, ούτε είναι να αγόραζε ένα χρυσάφι. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι, από εκεί και πέρα βέβαια... Υπάρχει έλεγχος, όσο θέλει πουλάει ο άλλος. Το ψάρι όσο θέλει το πουλάει. Σου λέει αυτό. Αυτό το κόστος έχει στο μαγαζί μου, αν θέλεις παίρνεις. Αλλά έχει ξεφύγει η κατάσταση.